Στο βίντεο ντοκουμέντο που βλέπετε φαίνεται η Αναστάζια λίγες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη της. Είναι μέσα σε ένα ψητοπολείο, δεν κάθεται να φάει. Φωτογραφίζει τον τιμοκατάλογο, περιφέρεται στο χώρο και φεύγει. Η κοπέλα πέρασε από εδώ γάζει 7.25 για 1-2 λεπτά, πήρε ένα τιμοκατάλογο, έβγαλε φωτογραφία του τιμοκατάλογου, το πήρε μαζί της και έφυγε. Και πήγε προς Μαρμάρι, που είναι το mini market. Στα 500 μέτρα από μένα είναι το mini market. Στο mini market ο κατηγορούμενος που ήταν με την παρέα του μετά τις 8 το βράδυ προσφέρθηκε να την πάει σπίτι του, καθώς ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, μέχρι η κοπέλα να νιώσει καλύτερα και έφυγαν με τη μηχανή του. Έκτοτε η 27χρονη ήταν άφαντη. Σε ένα δεύτερο βίντεο ντοκουμέντο, την επόμενη μέρα της εξαφάνισης της 27χρονης, ο σύντροφός της με μια φωτογραφία της στα χέρια την αναζητά απεγνωσμένος. Την επόμενη μέρα, 6 παρα 5, μας έδειξε φωτογραφία της κοπέλας, ο φίλος, ο Πολωνός. Από ό,τι ξέρω, έχει πάει και σε άλλα καταστήματα εδώ της περιοχής. Κλειδί στην εξιχνίαση του θανάτου της 27χρονης αποτελεί το κινητό της τηλέφωνο που ήδη βρίσκεται στα εργαστήρια της ασφάλειας στη Γαδά. Βρέθηκε σε αυτό εδώ το εγκαταλελειμμένο σπίτι στο Μαρμάρι, μόλις 500 μέτρα από το σπίτι του κατηγορούμενου που κρατείται. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι συνευρέθηκαν ερωτικά με τη θέλησή της τη Δευτέρα το βράδυ και μετά την άφησε ζωντανή σε κάποιο σημείο, όμως το σημείο που υπέδειξε δεν βρέθηκε το στίγμα του κινητού της. Την ίδια ώρα βρέθηκαν αμοιχές στα χέρια του. Αρχικά φέρεται να υποστήριξε ότι χτύπησε κάπου και δεν θυμόταν και στη συνέχεια είπε πως οι αμοιχές είναι από χόρτα καθώς ασχολείται με αγροτικές εργασίες. Η εισαγγελέας παρέπεμψε τον 32χρονο από τον Μπαγκλαντές στην ανακρίτρια για να απολογηθεί αύριο. Κατηγορείται για αρπαγή και γενετήσια πράξη με άτομο ανίκανο προς αντίσταση. Το γεγονός όμως ότι η κοπέλα βρέθηκε νεκρή σίγουρα θα κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα για τον Μπαγκλαντεσιανό.